Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Δεν ήρθα μάνα για φάγια, ποιή ροδιά μου, ροδιά μου, ούτε κρασί να πιω. Καλωσορισμό όλους, ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, από τα βραχιά κύματα, το διαδίκτυο και την ψηφιακή τηλεόραση www.r.gr, κάθετος η Φωνή της Ελλάδας, Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής, και μαζί μας είναι, όπως σας είχαμε πει και κρατήσαμε την υπόσχεσή μας, ο Σάββας ο Σιάτρας. Κοίταξε, μέχρι φέτος τα λέγαμε μία φορά το χρόνο. Τώρα θα τα λέμε μία φορά το μήνα, λέω από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά είναι να σε έχουμε εδώ πέρα και να μαθαίνουμε πράγματα και να περνάμε ωραία αυτή την ώρα. Γεια σου Σάβα, καλώς όρισες από την Ήπειρο. Γεια σου Μαρία, χάρηκα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, τόσο εδώ στον ελλαδικό χώρο, όσο και τα πονταχού Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και ειρήνη να ευχηθούμε. Οπωσδήποτε, αυτό είναι το κυριότερο. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Όπως λίγες μέρες θα ψάλουν στις εκκλησίες. Ναι. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια εκπομπή, μιας και εδώ στα εξωτικά της παράδοσης έχουμε μπει ήδη από τη Δευτέρα στο 12ήμερο, παρότι δεν έχει μπει ακόμα το 12ήμερο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα κάθε μέρα και λέμε διάφορα κάλαντα από διάφορες περιοχές Ελλάδος, και είπαμε σήμερα να αφαιρθούμε λίγο στα κάλαντα αλλά και στα έθιμα και τα ήθη των Χριστουγέννων της και της Πρωτοχρονιάς, του 12ημέρου γενικότερα, στην περιοχή της Ήπειρου. Γι' αυτό ναι, σε φωνάξαμε και είπαμε ότι είσαι πιο κατάλληλος γι' αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε κατάλληλοι. Από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα παιδικά χρόνια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί και στην ευρύτερη περιοχή, στην Καρίτσα Ιωαννίνων, τα οποία κουβαλώ και είναι νοπές ακόμα οι μνήμες, αλλά και συνεχίζουν ακόμη στα χωριά μας να διατηρούν ό,τι κληρονόμησαν. Από πριν από μέρες ετοιμάζουν, η κάθε οικογένεια ετοίμαζε αυτά τα οποία και μπορούσε να ετοιμάσει λόγω και της ανέχειας. Βέβαια οι συνθήκες σήμερα άλλαξαν. Εν πρώτης οι νοικοκυρές προσπαθούσαν να ετοιμάσουν
να καθαρίσουν το σπίτι εσωτερικά, εξωτερικά. Οι άνδρες με τις πιο σκληρές δουλειές, και τα παιδιά περιμέναν πώς και πώς να πάνε να πούνε τα κάλαντα, είτε σε παρέες είτε σαν σύνολο, όπως εγώ το έζησα στο χωριό μου με το δάσκαλο, με τους δασκάλους του χωριού, να πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα, από σπίτι σε σπίτι. Βέβαια σε αυτά τα σπίτια μακριά από εδώ, τα οποία δεν είχαν πένθος. Και ορισμένα... Α, ξέρατε σπίτια... ποια σπίτια δεν είχαν πένθος. Είχαν πένθος και δεν πηγαίνατε. Τα αποφεύγαμε να, να μην περάσουμε, όχι μόνο να μπούμε στο σπίτι, να μπούμε στην αυλή, να πούμε τα, με τις παιδικές αυτές ωραίες αναμνήσεις, παιδικές φωνές, να βοήζει το χωριό και να μας δέχονται οι νοικοκυρές, γενικά η οικογένεια. Προσπαθούσαμε, γιατί ήταν κάπως λίγο σκληρό να έχουν χάσει κάποιον δικό τους άνθρωπο και εμείς να πηγαίνουν να τους πούμε τα κάλαντα για τον Χριστό ή και αργότερα για την παραμονή της πρωτοχρονιάς ή και τα φώτα. Βέβαια άλλες οι συνθήκες τότε, όπως είπα, η καθαριότητα και να ήθελε να γίνει, ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες που δεν μπορούσαν. Μιλάμε βαρύ το κλίμα, βροχές, κρύα, υγρασίες, χιόνια. Τα κάναν όμως για να είναι έτοιμα οι νοικοκυρίες αυτές, οι ανώνυμες και οι επώνυμες. Ετοιμάζανε τα πατροπαράδοτα φαγητά πριν από 2-3 ημέρες. Εμείς έτσι συνηθίζαμε και συνηθίζουμε να σφάζουμε παλιό πρόβατο, προβατίνα με λίγα λόγια, το οποίο θα μεταχειριζόμασταν για διάφορα φαγητά τα οποία θα ήταν γενικότερα για όλο το 12ήμερο. Δεν σφάζατε γουρούνι δηλαδή? Εμείς όχι εκεί. Όχι. Ναι. Όχι. Κοίταξε να δεις. Ναι. Μα αυτή είναι η αξία των ηθών και εθήμων, να αλλάζουν από χωριό σε χωριό. Ένα ποταμάκι να χωρίζει διαφορετικά εκείνα τα χωριά, διαφορετικά τα άλλα. Και τα κοντινά χωριά δηλαδή, κάποια άλλα χωριά σφάζανε γουρούνι, ας πούμε. Άλλο πράγμα. Εσείς το χωριό στην Καρίτσα. Παλιά προβατίνα. Παλιό πρόβατο. Ναι. Που ήταν ένα φύγιο ούτως ή άλλως. Ναι. Είχε πάρει τον δρόμο. Ναι, την ταΐζανε από πριν, με λίγα λόγια να σας πω. Τη μαναρίζανε. Ναι. Από τον Αύγουστο ακόμα, από το καλοκαίρι, ούτως ώστε μέχρι μεθαύριο που θα έρθει η μέρα αυτή. Να είναι κάπως παγιά και καλοθρεμένη. Ναι, οπωσδήποτε. Τη στέλνατε χαρούμενη στον κόσμο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα, έτσι του καλούσαν και οι μέρες εξάλλου. Ναι, βέβαια. Από την παραμονή οι νοικοκυρές ετοιμάζουν το φαγητό, εμείς ετοιμάζαμε τον μπατσά και τα εντόστια, όλα αυτά. Αλλά την πρώτη... Οι άντρες τα κάναν αυτά. Ναι. Και τα πλένανε και όλα, τα πλένατε? Πάρα πολύ, ωραία. Μπράβο. Τον πρώτο και κύριο λόγο τον είχαν οι νοικοκυρές και θα βοηθούσαν και τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κορίτσια. Τα παιδιά ήταν, μια και θα απαλλάσσονταν από το σχολείο, θα πήγαινε έξω στις γειτονιές να παίξουν τα ωραία αυτά παιχνία τα οποία είχαμε τις εποχές εκείνες, και αυτοσχέδια πολλές φορές παιχνίδια. Δούλευε το μυαλό. Δεν ήταν έτοιμα να το βλέπω με το μηχάνημα σήμερα, με το κομπιούτερ. Ούτως το φαγητό αυτό, ο πατσάς, που ήταν έγευστος, πολύ ωραίος, να αφήναν κάποιος στο σπίτι, δεν ήταν τα ηλεκτρικά σώματα. Για να κρατά τη φωτιά. Ήταν κάποιος, συνήθως οι γεροντότεροι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στην εκκλησία, επειδή ήταν και νύχτα, εμπεριπτήσουν και κρύο, και σφύλαγαν οι νοικοκυρέοι, τη μάνα, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά, να κρατήσουν όσο ήταν πιο πολύ, να είναι πιο μακροβιότεροι, για να τους έχουν από κούμπι εκεί στο σπίτι. Η συμβολή των γεροντοτέρων παλαιότερα ήταν πάρα πολύ, εισακούονταν.
Και όταν ερχόταν, ας πούμε, μετά τον εκκλησιασμό, κοινωνούσαν βέβαια στο τέλος, συνήθως όλη η οικογένεια, και ερχόταν και έβρισκαν το φαγητό έτοιμο. Το οποίο ήταν εκτός από την προβατίνα, τι άλλο? Αυτά ήταν τα οποία κάναμε. Η προβατίνα πώς ήταν, βρασμένη? Τη βράζανε, ναι, τη βράζανε. Και κάνανε και τις άλλες ημέρες ή και το προς το βράδυ, επειδή εμείς στον χωριό είχαμε και ρύζι, πιλάφι με κρέας ή στη γάστρα. Πατάτες. Όχι, δεν μπορώ να πω στη γάστρα, στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα ή να σου πω στην καθομιλωμένη εκεί, αντί κατσαρόλα, τέντζερι. Ο τέντζερις, όπως λέμε, βρήκε οι τέντζερις το καπάκι. Το καπάκι. μετά το μεσημεριανό φαγητό, πρέπει να πούμε, εκτός από την κεντρική πλατεία του χωριού, στις διάφορες άλλες γειτονιές, τους λεγόμενους μαχαλάδες, γινόταν και ο χορός από γυναίκες και κορίτσια, διαζώσεις ζωντανά, και αχολογούσε όχι μόνο όλο το χωριό, έφτανε και πολύ σε απόμακρα σημεία του χωριού πάρα πολύ. Και λες, πού τη βρίσκανε αυτή τη στεντόρια, τη δυνατή φωνή, αυτός ο κόσμος, αυτές οι γυναίκες? Ήταν ένα πράγμα το οποίο το ζήλευε, εγώ πράγματι τον απολώ με μεγάλη νοσταλγία. Γιατί τώρα ορισμένα έγιναν τυποποιημένα. Ήταν αυθόρμητα, ήταν γιατί το ένιωθαν με την ψυχή, με την καρδιά, και όταν άρχιζε να βραδιάζει, να πάει να χαθεί η μέρα δηλαδή, γύρνουσε στο σπίτι και συνεχίζαν εκεί πάλι. Έρχονταν και συγγενείς σε κάποιο σπίτι, αλλά έρχονταν και συνήθως κοπέλες οι οποίες ήταν παντρεμένες σε άλλα χωριά, σε ξενόχωρο. Δηλαδή μπορεί η απόσταση να ήταν και 5 και 10 χιλιόμετρα. Έρχονταν ο δικός με τα πόδια, αλλά και με άλογο. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, και μιας και αναφερθήκαμε στα κάλαντα, τα οποία εσείς τα λέγατε κυρίως με το σχολείο πηγαίνατε. Τα λέγαμε με το δάσκαλο, όσα παιδιά ήμασταν εκεί του σχολείου, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη. Θέλω να μας τα τραγουδήσεις. Τα κάλαντα που λέγατε εσείς, που θυμάσαι ως είναι, παιδάκι. Είναι αυτά τα καθιερωμένα, τα πατροπαράδοτα, τα πανελλήνια. Το καλησπέρα ανάρχοντες. Ναι. Θα τα πω όπως τα λέμε και όπως τα νιώθω και όπως τα θυμάμαι. Να τα πεις. Καλησπέρα ανάρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού την Θεία να γεννήσει, να πω σταρχοντικός σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εν Βηθλεέμ τη πόλη ουρανία γαλώνται, χαίρε η κτήση όλη εν το σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών, και επί της των όλων πληθώς αγγέλων ψαλούσι, το δόξα εν υψής της και τούτο αξιονέστη, ή των ποιμένων πίστης εκ της Περσίας έρχονται, τρισμάγι με τα δώρα αστρολαμπρό τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα. Φτάσανται στη Ιερουσαλήμ με πόθον ερωτώσει που εγεννήθη ο Χριστός να πάει να τον ευρώσει. Ακολούθησαν το άστρο και οι τρεις μάγοι. Ό,τι είχαν σας πει. Και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να τα λέμε πάντα. Λοιπόν, χαίρομαι που τα πες όλα τα κάλαντα, γιατί συνήθως ξέρουμε μέχρι τη μέση. Εμείς μέχρι τη μέση λέγαμε.
Τώρα δεν λένε ούτε την πρώτη. Με το που ξεκινάνε, λόγους... τους δίνουν το φιλοδόρημα και φεύγουν τα παιδιά. Για λόγους οικονομίας, για να πάνε και σε άλλο σπίτι, τώρα τα λένε τα μισά. Αυτό είναι, ας πούμε. Και ποιο ήταν το φιλοδόρημα, τι τους δίνανε οι νοικοκυρές? Το φιλοδόρημα ήταν καρύδια, κοκόσι όπως λέμε εμείς, αμύγδαλα, κάστανα εμείς δεν είχαμε, σταφίδες, επειδή το χωριό έβγαζε και βγάζει πολλά σταφύλια, τσίπουρο, κρασί, ξύδι. Ναι. Φιλοδορήμα, κάνα πορτοκάλι έφερναν αυτοί που πηγαίνουν στα Γιάννα και δουλεύανε και βγαίνουν και ορισμένα χρηματάκια, καμιά δραχμούλα παλιά. Ναι, 5 λεπτά, μισή δραχμή δηλαδή. Αλλά για την εποχή εκείνη, αγαπητή Μαρία και φίλοι ακροατές, αυτό η δραχμούλα είχε μεγάλη αξία για μας. Αλλά όπως δείτε, γευόμασταν. Μια δραχμή, πόσα αυγά, μια δραχμή. Πόσα αυγά. Αυγά. Ναι. Όχι, δεν υπήρχαν τότε αυγά. Τα αυγά είναι για το Λάζαρο. Είναι το Σάββατο του Λάζαρο. Εγώ θυμάμαι ότι όταν. Όχι. Άλλο λέω. Άλλο σε ρωτάω. Ναι. Άλλο λέω. Όταν ήμουν μικρή, πολύ μικρή, έτσι. Σταμάτησε μετά να γίνεται αυτό. Πολλοί πηγαίνανε στο περίπτερο, που είχαν ξεκινήσει ακόμα τα περίπτερα, και αγοράζανε με δραχμούλες. Και ναι, κάποιοι που δεν είχαν δραχμές πηγαίναν στον περίπτερο και αγοράζανε ναι, με αυγά. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Με ένα αυγό, το οποίο ήταν ωραιότατα, μπορείς να βγάζουν ένα κομματάκι χαλβά και λίγες καραμέλες διαφόρων χρωμάτων, τις οποίες είχε ο Μπακάλης το χωριό εκεί, εν είδη μαργαρίτας. Και να μην πω και τις άλλες καραμέλες που ήταν τυλιγμένες, γιατί θα κάνω διαφήμιση. Ναι, μας φαινόταν βέβαια, γιατί δεν τρώγαμε ποτέ. Ήταν καινούργια πράγματα αυτά. Ναι, τότε, ναι. Σαν κάτι διαφορετικό, και προσπαθούσαμε όσους δεν είχε να δώσει και στον άλλον. Το γείτονα, τον ξάδερφο, το συγγενή, να γλυκαθεί λιγάκι το πικραμένο στόμα του. Λοιπόν, έψαξα στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, βρήκα κάλαντα από όλη την Ελλάδα, πολλές παραλλαγές, από την Ήπειρο. Το μόνο πράγμα που βρήκα και στο αρχείο, αλλά και αυτό που θα ακούσουμε στο αρχείο ελληνικής μουσικής, από το CD του αρχείου ελληνικής μουσικής, είναι τα κάλαντα «Ελάτε εδώ γειτόνισσες». Θα τα ακούσω και θα σας πω μετά εγώ. Ναι. Thank you.
Λοιπόν, μιλάγαμε ταυτόχρονα και στη γραμμή, αλλά δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε γιατί τέλειωσαν τα κάλαντα. Χαιρετίσματα στα Γρεβενά. Μας πήραν τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Να είναι καλά. Καλά να είναι όλοι τους. Πάρα πολύ. Θα παίρνετε όταν θα βάζουμε τραγούδι. Τώρα τα κάλαντα είναι μικρά βέβαια. Για πες μου για αυτά τα κάλαντα. Αυτά τα κάλαντα και σαν λόγια, στίχους δηλαδή, και σαν μουσική, το έφτιαξε ο λησμόνητος, ο αξέχαστος, ο πρώτος κορυφαίος, ο Τάσου Χαλκιάς. Σύνθεσης με λίγα λόγια, Αναστασίου Χαλκιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι παραδοσιακά, έχουν χρωμαρέο επιρωτικό, αλλά δεν αναφέρονται σε χρόνια πολλά πίσω. Να 100 χρόνια, 200 χρόνια. Είναι πιο καινούρια. Πιο καινούρια. Ναι. Δεν μπορώ να τα πω δημοτικό φανή. Ναι. Καλαιοθητικό, αλλά ορισμένοι αυτά τα κάλαντα. Σας το λέω με πλήρη ευθύτητα και επίγνωση του τι λέω. Τα χορεύουνε. Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Χορεύουν τα κάλαντα. Δηλαδή μεθαύριο που είναι του Λαζάρου θα χορέψουν σήμερα μαύρο ορνό, σήμερα μαύρη μέρα. Τι καιρό μπορεί να είναι ρυθμικό. Και το άλλο που είπα γρηγορότερα. Διαζώσεις. Καλησπέρα άρχοντες. Να σεβόμαστε λιγάκι. Δεν το κάνω σαν παρατήρηση, αλλά έτσι είναι. Να, αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Κοίταξε, το ότι φτιάχτηκαν πριν πόσα χρόνια τώρα, πριν 80 χρόνια. Αυτό που περπατάς, ναι, ναι. Τι 80, πριν το 80. Α, πριν το 80, τόσο τελευταία. Λίγο προς το τέλος του 1970. Mm. 78, 79, κάπου εκεί. Εκεί. Ναι. Το ξέρω γιατί το περπατάς, να είναι καλά εκεί πάνω που μας ακούει. Τον ήξερα. Ναι. Και είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά. Ωραία είναι, γιατί η παράδοση συνεχίζεται. Είναι πολύ ωραία η στίχη, αλλά συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι τα κάλαντα δεν χορεύονται. Καλαντίζουν. Είναι άλλο πράγμα τα κάλαντα. Λένε πενέματα για τον νοικοκύρη, λένε πενέματα για αν είσαι παπά, αν είναι σε σπίτι που έχουν κοπέλα για παντριά. Αν είναι γιωργός, αν είναι οτιδήποτε, ναι. Με το καλό να έρθουν. Με το καλό να έρθουν και εξεντεμένοι επίσης. Οπωσδήποτε. Τα πενέματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Συγκεκριμένα πρόσωπα του σπιτιού. Νέος, νέα, παππούς, γιαγιά και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι κυλούσε πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Και μετά ερχόμαστε παραμονές του Αγίου Βασιλείου. Ναι. Τον διάμεσο δηλαδή από τις 28 μέχρι και τις 31 ήταν άλλες προεργασίες, άλλες ετοιμασίες για τον ερχομό το νέο έτος. Εμείς εκεί στην Ήπειρο, ένα από τα φαγητά τα οποία ετοιμάζανε ήταν και λεγόμενη κοφτόπιτα. Τι ήταν η κοφτόπιτα? Ήταν αλεσμένο σιτάρι πάρα πολύ καλό, καθαρισμένο, λιασμένο στον ήλιο από το καλύτερο μέρος του χωραφιού. Αλέθανε το σιτάρι στους λεγόμενους χειρόμηλους με το χέρι. Ήταν δύο επίπεδες πλάκες στρόγγυλες, η βάση ήταν η μία, στο κέντρο είχε ένα ξύλο πολύ γερό και αυτή να στέκεται, αλλά και στο που έμπαινε η άλλη από πάνω που ήταν τρύπια, και δίπλα ήταν πάλι μία οπή που επάνω εκεί τοποθετούσαν ένα ξύλο πάρα πολύ γερό, πόσο να ήταν, 3 πόντους. Λίγο ρίχναν στο κέντρο, τσουκου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 , και έβγαινε ο κοφτός. Το μάζευε νοικοκερά, το πήγαινε στο σπίτι, το έβραζε με νερό, με κρεμμύδι, το έβραζε.
κάπως ήταν μια λέξη. Μου φαίνεται θα πάρουμε την κυρά τηλέφωνο να μας τα πει. Ναι, κάπως, ναι, ναι. Το ζηματούσε. Mm. Ναι. Με ζεστό πάρα πολύ νερό, καβούρδιζε λάδι, κρεμμύδι και μετά ρίχνανε το αρκετό νερό να χουχλάξει και ρίχνανε αυτό που σας είπα, γινόταν ένα ωραίο περιεχόμενο, παχύρευστο. Ετοιμάζανε, πλάθανε με τον πλάστη, όχι αγουραστά. Ναι. Εκεί πάνω στην τάβλα, σε ένα επίπεδο μέρος. Αυτό το πλάθανε. Όχι, πλάθανε για να κάνω τα πέτρα. Να κάνω τα πέτρα. Τι είναι τα πέτρα? Αυτό είναι οι τοπικές. Το φύλλο που κάνουν τώρα τις πίτες. Α, το φύλλο, κανονικό φύλλο. Ναι. Okay. Εμείς τα λέγαμε, το πέτρα. Λέγαμε και το λέμε το πέτρο. Από το ανοίγω. Πέταρα λέει, ναι, το. Κάθε η καρδίτσα απέναντι λέει πέταρα, τα λέμε εμείς στη Θεσσαλία. Ναι. Και αυτό έχει την αξία του. Με ερωτελεστία στο ταψί, αφού ρίχναν λάδι από κάτω, και άλλο πέτρο και άλλο πέτρο, και ρίχναν μετά όλο αυτό το περιεχόμενο, τη ζύμη ας πούμε, το κοφτό το σιτάρι, αλλά βάζανε όμως και ορισμένα τεμάχια από κρέας, σαν μερίδα. Αυτό το βάζαν, δηλαδή το χυλό το βάζαν ανάμεσα στα φύλλα, για να καταλάβω. Όχι, τρία φύλλα από κάτω. Α, αλλά και βάζαν όμως γύρω-γύρω, κάνουν το λεγόμενο κρούθο, μαζεύανε την πίτα. Αλλά μέσα εκεί βάζουν και το ανάλογο φλουρί. Ποιος θα το κερδίσει την άλλη μέρα? Ποιος θα είναι ο τυχερός? Να δούμε τι θα κερδίσει. Αλλά ετοιμάζανε και πίτα. Όσοι νοικοκυρέοι είχαν πρόβατα και ο τζομπάνος δεν μπορούσε να έρθει και έμενε εκεί στα πρόβατα, η νοικοκυρά την πήγαινε πριν βγάλει τα πρόβατα ολόκληρη πίτα να φάει ο τζομπάνος. Οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Mm. Υπήρχε ανέχεια. Στο τραπέζι το μεσημεριανό. Βασιλόπιτα. Και πώς, Βασιλόπιτα. Εσείς είχατε κάποια ονομασία για τη Βασιλόπιτα ή τη λέγατε Βασιλόπιτα? Αυτό είναι άλλο που θα σου πω. Ναι. Για τη Βασιλόπιτα. Αυτό ήταν η κοφτόπιτα. Στην κοφτόπιτα λες βάζαν και φλουρί μέσα. Φλουρί. Ναι. Τι ήταν εμάς? Φτιάχνανε καθαρό ωραίο ψωμί και σχεδιάζανε επάνω στο ψωμί πριν το βάλουν το φορνίσουν, κάναν μια αναπαράσταση γύρω από την αγροτική ζωή. Mm. Τι έχει ο νοικοκύρης? Πρόβατα, τη στρούγκα με τα πρόβατα και ο τσουπάνος και τα σκυλιά που φυλάνε. Σχεδιάκια. Σχεδιάκια. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν ένα έγευστο. Και εμείς το περιμέναμε αυτό, να το πω, ας είμαι στα Χριστούγεννα σαν λαμπρί. Να φάμε ό,τι καλύτερο είναι. Και όπως είπα γρηγορότερα, τη Σταύρο είναι νοικοκυρά, να φάνε και να πιούν και τα πατροπαράδοτα ποτάκια της εποχής και τώρα βέβαια τσίπουρο και κρασί, αλλά συνήθως κρασί ωραίο γλυκό πιωτό, να είναι πεντακάθαρο. Και βγαίναν πάλι και τραγουδούσαν στο μεσοχώρι του χωριού σε οποιοδήποτε άλλον μαχαλά κάπως, και όποιος κέρδιζε, θα είσαι τυχερός, θα κάνεις το δάμα, έπαιδες η κοπέλα ανέπαιδε, άντε σου ήρθε η σειρά, θα παντρευτείς. Κάπως έτσι έκλεινε και ο κύκλος αυτός, περιληπτικά βέβαια, του Αγίου Βασιλείου, παραμονή και την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Πάμε να ακούσουμε τη Βασιλαρχόντισσα. Ναι. Ανέβασιλο, εβάσο,
Βασιλαρχόντισσα για τις αρχόντισσες, έτσι, τους άρχοντες και τις αρχόντισσες που γιορτάζουν και όλα στη μέρα του Αγίου Βασιλείου. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά και στη μαμά, τη Βασιλική, από τώρα τα λέμε εμείς, γιατί πιθανότατα να μην είμαστε εδώ ανήμερα. Λοιπόν, τι μου λήγες ότι αυτό το ψωμί το λένε κουλούρα. Κουλούρα. Εμείς λέμε και του γάμου κουλούρα και του γάμου. Άλλο κοινό. Κάθε ένα έχει τη θέση του. Ωραία. Και έτσι τοποθετημένα. Εκτός πολύ... από φλουρί βάζατε και τίποτα άλλο μέσα. Γιατί εμείς βάζανε και κλαρί από αμπέλι. Όχι. Όταν λένε φλουρί, ένα μικρό ευτελές νόμισμα ότι είχαμε. Και πολλά από επί τουρκοκρατίας ακόμη. Ναι. Τα οποία βρίσκονταν ή και βρίσκονται ακόμη. Το βάζανε και τοποθετούσαν και εκεί. Α, το πέτυχα εγώ. Ναι, σταυρώνει και την πίτα, την κουκερά, πάντα σταυρώ, έπως και την κουλούρα. Τα φτιάχνει αυτά η κυρά ακόμα? Βέβαια, ναι, τα φτιάχνει όλα, δόξα Θεός, ναι. Και γλυκά, κουραμπιές με μακαρόνα. Άσα που γλυκά και αυτά. Την παίρνουν για συνταγές. Εκτός από, καλά σου είπα εγώ να βγάλουμε την κυρά μας στο τηλέφωνο. Πήγε λαϊκή, τι να κάνουμε. Ναι. Ασχολείται πάρα πολύ, μπορώ να το πω σχολαστικά. Εκτός από κουραμπιές και μολομακάρνα, θέλω να μου πεις αν υπήρχε, γιατί ψάχναμε να βρούμε κάποιο γλυκό να φτιάξουμε χθες. Κάτι που να είναι ιδιαίτερο, αλλά να μην είναι πια κουραμπιές και μολομακάρνο. Βαρεθήκαμε. Μας πήρε η εκπομπή του Κατήφορου. Είναι τα λεγόμενα σπάργανα του Χριστού. Τα σπάργανα για τον Χριστό, βέβαια. Και όπου και πολύ ωραία το λέει ο Μπαρμπατάσιος, τα σπάργανα και το Χριστό, ελάτε όλοι σας εδώ. Αυτό πράγματι είχε ιεροτελεστία. Πολύ καλό αλεύρι από το σιτάρι εκεί, το οποίο αλέθανε στο μήλο, διαλέγοντας τον άνετα. Το σιτάρι πολύ καλό. Κάναν τον παχύρευστο χυλό. Πάρα πολύ παχύδευτος. Δηλαδή να μην μπορεί να καθίσει ότι στο κοντάλαμα το γυρίσεις έτσι. Έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί άμα ήταν σαν ζυμάρι δεν θα πλουνόταν αυτός. Βάζανε πολύ καλή φωτιά για να πυρακτωθεί. Ήταν ένα είδος τηγανιού, θα σου πω πως το λέγαμε, ανάποδα γυρισμένο,
φτιαγμένο στον καλαντζή της περιοχής, αυτός που κασιτέρουνε τα τέτοια τα χαλκώματα, κατσαρόλες, τυψιά, σινιά, τηγάνια, οτιδήποτε, όπως είναι και του τραγού. Ο καλαντζής, καλαντζής παίρνουν, διαβαίνει την καρδούν μου μαραίνει, ο είμαι γανότσι. Τέλος πάντων, να μην πάμε να το διασκεδάζουμε έτσι. Αυτή η μισθή λέγαμε και τη λέμε βυσαλίδα. Είχε ένα σχήμα στην κορυφή, κάπως ανέβαινε επίπεδο. Και εκεί με μαϊστρία η νοικοκυρά με την κουτάλα έπαιρνε το παχύρευστο αυτό περιεχόμενο το αλεύρι και το νερό και το έρχνε στην κορυφή της βυσαλίδας και αμέσως όμως με πολύ γρηγοράδα έπρεπε να απλώσει για να γίνει το λεγόμενο φύλλο, τα φύλλα πολύ χοντρά κάπως σε όλη την επιφάνεια της βυσαλίδας, το οποίο είχαν λαδός από γρηγορότερα και ούτε και να κολλάει, αλλά και για να φεύγει, το περιεχόμενο του χυλού. Το κάνω από τη μία μεριά, μετά το γυρνούσα και με την άλλη, με μια ξύστρα. Παπ! Αλλά κι εμείς όμως καθόμασταν με τα μάτια, με τα αυτιά, να μπορέσουμε να αρπάξουμε, γιατί δεν είχαμε και τι να φάμε. Να τα φτιάξουμε. Τα βγάζανε σιγά σιγά, τα απλώνανε σε ένα συντόνι πάνω για να κρυώσουνε. Ναι. Να μην τα ρίξουν ζεστά το ένα πάνω στο άλλο και κολλήσουνε. Και αφού έπαιρνε αυτή η διαδικασία, κάνανε αρκετά φύλλα. Δεν πιστεύω το ίδιο βράδυ, ίσως την άλλη μέρα, για να είναι κρύα, τα βάζανε και τα τοποθετούσανε σε ταψί μεγάλο. Να έχει λίγο κρόθο αρκετό, να είναι τουλάχιστον 4 με 5 πόντους. Μία σειρά, λίγα καρύδια τριμμένα, λίγο κανέλα και γαρίφαλο, άλλη σειρά, ούτω καθεξής, άλλη σειρά. Και έφτανε αυτό περίπου, όχι να βγει από τα χείλη, από τον κρόθο γύρα-γύρα, κάτω. Και μετά τα ζυματούσανε με μέλι πετιμέζι. Το μέλι του πετιμέζι είναι από το καλύτερο κρασί. Από τα σταφύλια. Από τα σταφύλια. Από το μούστο. Και αυτό έχει άλλη διαδικασία, τα οποία φτιάχνανε. Το αραιώνανε αυτόν το μούστο σε νερό. Και αφού χούχλαζε καλά, θες να κάνω αυτό το πράγμα, το ρίχνανε σιγά σιγά επάνω στο περιεχόμενο που ρίχνανε, ας πούμε, τη στιγανή της εκεί, και το σκυπάζαν μετά, ούτως ώστε να μείνει η ζέστα μέσα και να πιάσει όλες τις στιγανή της. Για μας ήταν αυτό το γλυκό των γλυκών για όλες τις μέρες, αλλά και να δώσουν και σε κάποιον ξένο φίλο, γείτονα, συγγενή που θα έρθει να του δώσουν. Αυτό ήταν, και ευτυχώς συνεχίζουν να τα φτιάχνουν. Και αν θα δείτε αρκετές εκπομπές, είτε ραδιοφωνικές είτε τηλεοπτικές, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα έθιμα τα οποία συνεχίζει να κάνουν οι βαθιά θρησκευόμενοι Έλληνες. Ωραιότατο. Τα σπάργανα του Χριστού, λέει. Δεν λέει απλώς τηγανίτες, τα σπάργανα του Χριστού. Καταπληκτικό. Βέβαια. Βέβαια. Και μοιάζει με τα σπάργανα του Χριστού. Ναι. Ένα μικρό φύλλο από τον χείλο αυτόν και το φτιάχνουν. Μας ήταν μέλι, ήταν και μέλι έσταζαν τα χείλη μας και το στόμα μας. Πού θα τρώγαμε τίποτε κάτι το γλυκό. Ήταν δυσέβριστα. Περιμένατε μία φορά το χρόνο. Αυτή τη μέρα του χρόνου και γενικότερα άλλες. Είναι κι άλλες του χρόνου, ας πούμε, τέτοιες μέρες. Να σου πω, αυτό το έθιμο πέρα από τα φαγητά τώρα, αυτό το έθιμο με το αμύλητο νερό, το θυμάσαι εσύ? Όχι, καθόλου. Όχι, εμείς δεν είχαμε βρύσεις καταρχήν. Είχαμε και έχουμε στέρνες. Σήμερα έχουμε βρύσεις, αλλά είναι τεχνικές οι βρύσεις. Όχι βρύσεις. Από ότι πήγαινε και το έπαιρνε από την πηγή, το παίρνανε. Δεν είχαμε εμείς, όχι. Δεν το είχατε, όχι, δεν το θυμάσαι. Όχι, δεν γινόταν. Είχαμε με τρεχούμενο νερό, αλλά ήταν ένα, δύο, τρία πηγάδια πολύ έξω από το χωριό που πηγαίνανε και πεμπορθευόμασταν νερό. Ναι. Αλλά μέλι το νερό, όχι. Άλλες περιοχές οπωσδήποτε είχαν. Εμείς όχι.
λέω αυτά τα οποία γνωρίζω και ξέρω και γινόντουσαν, ναι, 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 γινόντουσαν και γίνονται στην περιοχή μου. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, θέλεις? Λέω να βάλουμε το Άντε Μάρο στο πηγάδι. Ας τη στείλουμε. Ναι. Ας τη στείλουμε. Να πάρει να φέρει νερό καθαρό, ναι, 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 όμως. Πεντακάθαρο. 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 Εκεί το πηγάδι ή η βρύση ήταν ο τόπος συνάθρησης των κοριτσιών του χωριού που λέγαν τα διάφορα. Πού, πώς, με ποιον, με τι. Αραβωνιάστηκε εκείνη, δεν αραβωνιάστηκε, έγινε εκείνο το χωριό, στο χωριό. Με θέλει εκείνο, τον θέλω εγώ, δεν με θέλουν οι δικοί του. Και ήταν και ευκαιρία να τους γνωρίσουν, να δει, και ναι. Παραμόνευε αυτός παραπέρα, να τη βρήκε στο κάπως εκεί, να ζήσει μια λοξή ματιά. Άντε μάρος το πηγάδι, λέει, για να πού να πάνω, λέει, ο Γιάννος που πλανεύει τα κορίτσια και τις όμορφες και με πλάνευσε και εμένα και δεν μπορώ να έρθω. Λοιπόν, ο φίλος Νίκος ακροατής από την Κομωτινή μας λέει ότι τα γλυκά τα παραδοσιακά ήταν σαραγλή και καταΐφη. Εσημάς όχι. Ναι. Αυτή είναι δίπλα στη Μικράσια. Και ο ακροατής, ο κύριος Χρήστος από τα Γρεβενά, μας είπε ότι τα σπάργανα λέγανε τα πανιά που βάζανε στα μωρά. Ναι. Ναι, γι' αυτό του λένε και σπάργανα. Ναι. Εξυπακούητη. Ναι. Φασκιώνουν τα μικρά τα παιδιά. Και ο Θεός, ο Εθνικός Λαός, πώς λένε να ευχαριστήσει το Χριστό, κάτι πρέπει να κάνουν. Τα σπάργανα ήταν το πρώτο θέμα που έπρεπε να τα αντίσουν
Ό,τι είχα. Να ντύσουμε τον Χριστό με κάτι. Ναι, βέβαια. Τα λέει πολύ καλά. Στα σπάργανα του Χριστού. Ναι. Ο λαός. Και τα κληρονομήσαμε εμείς και πρέπει να τα συνεχίζουμε και να τα κάνουμε. Και πράγματι τα κάνουν. Τα κάνουν. Πολλές περιοχές. Να μην πω όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, αν δεν θυμάσαι κάτι άλλο από την πρωτοχρονιά, προχωρήσουμε στα φώτα. Αυτά έτσι, ενσμικογραφία, περιληπτικά κατά κάποιον τρόπο. Χορούς και τραγούδια είχατε την ημέρα της πρωτοχρονιάς? Όχι, 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 όχι. Δεν είχατε. Πιο πολύ βάσεις ήταν αυτά τα τραγούδια που χορεύανε με ξενιτιά. Ξενιτιά, πάρα πολύ. Τα οποία χορεύανε. Και την ημέρα του, τις τρεις ημέρες. Βέβαια ήταν και καιρικές συνθήκες άσχημες τότε, ειδικά την πρωτοχρονιά, και τίποτε ιδιαίτερο δεν ήταν, κάπως από απόψεις διασκέδασης, τα φώτα. Τα φώτα ήταν ο καθαγιασμός των υδάτων. Ήταν και γεμάτα τα χωριά, οι κοινωνίες των χωριών τότε, και ομοθυμαδών πηγαίνανε. Γινόταν ο καθιερωμένος αγιασμός εκεί μες στην εκκλησία. Εμείς δεν είχαμε νερά τρεχούμενα, και σε ένα μεγάλο καζάνι καθαγίζε τα νερά ο ιερεύς. Όχι σε ποτάμι, όχι, σε όχι, όχι, όχι. Καζάνι. Δεν είχαμε. Αλλά απόψε όμως, όταν γινόταν την προηγούμενη ημέρα, ο ιερέας του χωριού με 2-3 παιδιά περιφερόταν όλο το χωριό, όλο το σπίτι, από σπίτι σε σπίτι, όπως είπα και γρηγορότερα, από πόρτα σε πόρτα, και για να αγιάσει τα σπίτια. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Και δίναν στην ομάδα εκεί που είχε, και προεξάρχοντας το ιερέως, με ένα μικρό γαμπρατσούλι, θα το πω έτσι, για να το καταλάβουμε. Τι το είναι αυτό, για να το καταλάβουμε. Μικρό, ναι. Μια μικρούλα κατσαρόλου, η οποία είχε ένα χερούλι από την πάνω και την κρατούσε. Άμα. Και μέσα εκεί ο ιερέας είχε το νερό, το σταυρό, και συνήθως είχε ρίγανη, η οποία ήταν ξεραμένη, και ευλογούσε. Καθηγίαζε το σπίτι, αλλά και τους νοικοκυρέους. Ρίγανε, όχι βασιλικό, ε. Εγώ αυτό θυμάμαι. Αργότερα ήρθε ο βασιλικός. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι. Αυτό θυμάμαι και αυτό ξέρω, και αυτό ήταν. Το ξέρω, διότι λέω, το λέω με επίγνωση. Πήγαινε σε όλα τα σπίτια και ήταν άλογα εκεί προϊόντα τα δημητριακά τα οποία μαζεύανε. Τα μεταχειριζόντουσαν ό,τι νόμιζαν. Τα δε φιλοδορήματα ήταν για τα παιδιά, 2-3 παιδιά τα οποία συνόδευαν τον ιερέα του χωριού. Ήταν χαρά και τιμή. Θα πήγαιναν υπόψη με τον ιερέα αυτά τα παιδιά τα οποία θα πήγαιναν πρώτα στην εκκλησία. Δηλαδή με το χτυπούσε ο ιερέας. Κάπως ξημερώματα, μην σας πω, ήταν, δεν είχε χαράξει ακόμα. Ήταν έτοιμα, και ορισμένα παιδιά τα οποία είχαν τα σπίτια κοντά, εκμεταλλευόντουσαν αυτό και έμπαιναν στην πόρτα της εκκλησίας. Α, εσύ Γιώργο θα έρθεις, εσύ Γιάννη. Ο άλλος, ο Κώστας που ήρθε τρίτος, δεν μπορούσε να έρθει. Ή αν κάνει καμιά φορά, μάλλον τρία παιδιά πήγαιναν. Γιατί έπρεπε να ζαλωθούν μετά καλαμπόκι, σιτάρι, τι άλλο δίνανε οι νοικοκυρές εκεί, από σπίτι σε σπίτι. Μετά τα θεοφάνεια που γινόταν εκεί, ο αγιασμός, παίρναμε σε ένα δοχείο και πηγαίναμε εκτός από το σπίτι που θα είχε ρίξει ο ιερέας, αλλά θα ρίχναμε και εμείς να αγιάσουμε, αλλά πηγαίναμε και εκεί που είχαμε τα ζώα, στο μαντρί, στο στάβλο, τα ζώα, ναι. Αλλά βγαίναμε τα δέντρα και έξω. Βγαίναμε, μόνο τα ζώα, τα δέντρα. Ναι, βγαίναμε έξω από το χωριό, πηγαίναμε στα αμπέλια, στα χωράφια. Α, όλα. Εμείς δεν είχαμε λιμονιές, πορτοκαλιές, ναι, ουρανός όμως, αλλά θυμάμαι μια φορά με την αδερφή μου, δεν αφήσαμε χωράβια χωράφ να πάμε. Δεν κουραστήκαμε. Δεν αποστάσαμε, στο πω. Τι να αποστάσαμε. Πηγαίναμε με χαρά. Πήγατε να γυρίσουμε. Εδώ είναι να ξαποσταίνεις τη φύση. Δεν αποσταίνεις. Βεβαίως. Πηγαίναμε με χαρά. Α, εκεί παραπέρα δεν πήγαμε σε εκείνη τη γωνία στο αμπέλι. Α, στο χωράφι δεν πήγαμε στην άλλη γωνία. Μου έχει μείνει αυτό η εικόνα παραστατική. Βέβαια. Και
Αυτά διατήρησαν. Για την αυθονία και τον πλούτο και τον πλούτο. Τους καρπούς. Τους καρπούς της γης. Τη γη μας. Τη μάνα μας. Και πώς λέει και στο γάμο, με ένα μήλο, με ένα ρόιδο. Το ρόιδο είναι ευγωνία. Τόσους απογόνους να έχεις. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει τόσα όσα σπηριά έχει το ρόιδο. Αλλά είναι η αναπαραγωγή. Το σπάζατε το ρόδι όπως κάνουν σε κάποια μέρη? Όχι. Να είμαστε φιλαλήθεις, να μην πούμε ότι το σπάγαμε. Αλλά το χρησιμοποιούσατε σαν σύμβολο για καλή τύχη. Για καλή τύχη, ειδικά στο γάμο. Το ρόιδο και το μήλο ήταν πρώτο, στο σταυρό επάνω, με ένα κλονάρι ελιάς. Δηλαδή, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο να κάνουμε για το γάμο. Εδώ να ομολογάμε και να. Και να κάνουμε και για το γάμο. Να μην αποστένουμε. Να κάνουμε και για το γάμο. Να μην αποστένουμε ποτέ. Εγώ γι' αυτό και ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα με τη ροδιά, γιατί θεωρώ ότι η ροδιά φέρνει τύχη και είναι σύμβολο. Είναι τραγούδι αυθονίας για το νέο έτος. Και για το γάμο, βέβαια. Και για το νέο ζευγάρι. Αυτά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ο αδυσόπιτος χρόνος. Τελειώνει. Δεν μας αφήνει. Τι να μας αφήσει εδώ, μπορούμε να κάτσουμε μαζί σας ώρες. Όλη μέρα. Ώρες. Λοιπόν, και επόμενη εκπομπή το Γενάρη για το γάμο. Να δούμε αν με παντρέψετε στο τέλος, θα τα καταφέρετε. Καλά, τι λέμε τώρα τόσο καιρό. Τώρα που τραγουδά και εμείς τα. Τώρα που μπορείς και τραγουδάς ακόμα. Δόξα σου Θεός. Δόξα σου Θεός, ναι. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για τους ξενιτεμένους. Να έρθουν πίσω στην πατρίδα. Οι λεβέντες αυτοί. Να έρθουν πίσω. Τώρα που μας ακούν ή και αργότερα που θα είναι πάλι η εκπομπή το βράδυ. Τι μαλάματα είναι αυτά, ρε παιδάκι μου. Τι Έλληνες είναι αυτοί. Τι νιώθουν εδώ μέσα. Και πόσες πίκρες είναι αυτές. Πίνουν σε αυτή την ξενιτιά. Βέβαια, είναι δύσκολο να είσαι μακριά από την πατρίδα. Τι Ελλάδα είναι έξω. Τι Ελλάδα. Και πόσο κρατάνε την Ελλάδα. Πόσο την κρατάνε. Εσύ τα ξέρεις γιατί έχεις πάει πολλές φορές και τραγουδάς παντού, σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό είναι και τόσο από δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς. Ναι. Την κλαίμε, την τραγουδάμε, την χορεύουμε, την νοσταλγούμε. Σε χαιρετώ, Σαββασιάτρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλά, Μαρία, και τους φίλους ακροατές και που πήραν τηλέφωνο. Δεν μπορούσαμε, δεν μπορούμε όταν μιλάμε, δεν μπορούμε να απαντάμε, αλλά εντάξει. Καλά. Θα μας τα πάρουν αύριο και θα μας πούν αύριο τα δικά τους. Τα χαμπέρια. Λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να το χτυπάει. Μαρία Κουτσιμπήρη στην παραγωγή της εκπομπής. Για και χαρά σε όλους. Ευχαριστούμε. Παραπονεμένο η ξενιτιά σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου μωρέ ξένε μου κι εγώ έχω τον καημό σου. Ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι μωρέ ξένε μου αυτούς τα ξένα που είσαι. Σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μαραγκιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι μαραγκιάζει. Thank you.
δρόμο σταθεί, δεν μωρέ ξένε μου, στο δρόμο σταθεί, διάζει. Σου στέλνω και το δάτο δάκρυ μου, σε ένα φτενό μαντήλι μωρέ ξένε μου, σε ένα φτενό.